το όνομα του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και του Καλλικράτη, ενός εκ των δύο αρχιτεκτόνων του Παρθενώνα, επιλέγησαν για τις δύο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης που εφαρμόστηκαν αντίστοιχα το 1999 και το 2011 και εκτός από σειρά θεσμικών παρεμβάσεων άλλαξαν εκ βάθρων το χάρτη της αυτοδιοίκησης. Πριν από τον Καποδίστρια υπήρχαν περίπου 6.000 δήμοι και κοινότητες, οι οποίες ήταν προφανώς μικρές, όπως καταλαβαίνει κανείς, εκτός από ελάχιστες μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Βόλος κτλ. Το ακριβής αριθμός είναι κοντά σε αυτόν. Οι πολλοί ήταν, τα πολλά ήταν κοινότητες, τα λίγα ήταν δήμοι και έτσι αποφασίστηκε να γίνει μια πρώτη φάση συνένωσης. Επίσης δεν υπήρχε αιρετή αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Υπήρχε η νομαρχία η οποία ήταν διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπήρχαν περίπου όσες και οι εκλογικές περιφέρειες, οι νομοί οι παλιοί, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που ήταν, την Αττική δηλαδή και τη Θεσσαλονίκη, που ήταν χωρισμένες σε επιπλέον νομαρχίες. Αυτή δεν ήταν η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση στον χώρο της αυτοδιοίκησης, γιατί αν θεωρήσουμε ότι η αυτοδιοίκηση αφορά και τον πρώτο βαθμό και το δεύτερο, και τις περιφέρειες και τις νομαρχίες, σήμερα περιφερειακές ενότητες και τους δήμους, είχαμε ήδη τη δεκαετία του 80 πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση με τη δημιουργία των 13 περιφερειών. Στη συνέχεια, το 1994, είχαμε την αυτονόμηση, την πολιτική των νομαρχιών με τη δημιουργία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Άρα, ο Καποδίστριας το 1998 έρχεται να ακολουθήσει και όχι να πρωτοπορήσει, θα μπορούσαμε να πούμε. Και επίσης, αυτό που πρέπει να προσθέσω επί της αρχής είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία αποκέντρωσης και ταυτόχρονα ενίσχυσης των Δήμων μέσω της μείωσης του αριθμού τους είναι μια τάση η οποία ισχύει πανευρωπαϊκά. Έκανε μια πρόχειρη μελέτη και διαπίστωσε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, της λεγόμενης Δυτικής Ευρώπης τουλάχιστον, και νωρίτερα, τη δεκαετία του 70 και του 80, είχαν αρχίσει παρόμοιες μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια που σας λέω, αυτή η διαπίστωση, δεν καθιστά καθόλου άχρηστη συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα της μεταρρύθμισης, τον τρόπο που έγινε, το πώς εφαρμόστηκε, το πόσο επιτυχημένα μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Το 1994. Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία που υπήρχαν, έγιναν δήμοι όσες κοινότητες ήταν πάνω από 5.000. Τότε έγινε δήμος η Θέρμη και το Πανόραμα. Και η Πηλαία βέβαια. Σε αυτή την περιοχή μόνο αυτοί οι δήμοι υπήρχαν, τα άλλα όλα ήταν κοινότητες. Και η άποψή μας για το πρώτο νόμο που ήταν πραγματικά μία μεταρρύθμιση που προσπάθησε να συνενώσει κοινότητες έτσι ώστε να αποκτήσουν μία οντότητα που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών, γιατί οι κοινότητες χωρίς τεχνικές υπηρεσίες, χωρίς καθόλου υπηρεσίες, με ένα γραμματέα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν βέβαια στις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους. Γιατί κομμάτι του κράτους είμαστε κι εμείς, κομμάτι της διοίκησης είμαστε κι εμείς και μάλιστα το κομμάτι που είναι πιο κοντά στον πολίτη από όλους. Έγινε η πρώτη συνένωση τότε με τον Καποδίστρια, συνενώθηκαν ο Δήμος της Θέρμης με τις κοινότητες των Ταγαράδων, της Ρεντεστού και του Ρησίου. Ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη, θα έλεγα, εάν και εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να πάμε σε συνένωση του παλιού Συμβουλίου Περιοχής που συμπεριλάμβανε όλα τα χωριά του Αντεμούντα, δηλαδή συνέχιζε μέχρι τον σημερινό Δήμο και τον παλιό Δήμο Βασιλικών. Έγινε ο Δήμος Βασιλικών τότε και έγινε και ο Δήμος Μίκρας. Έγιναν τρεις Δήμοι δηλαδή ανατολικά εδώ και από εκεί, από τον Θερμαϊκό ήταν η Πανομή, η Μηχανιώνα και ο Θερμαϊκός, οι τρεις δήμοι ακόμη που συνενώθηκαν μετά στον Καλλικράτη. Νομίζω ότι στήθηκε ένας πολύ εύρωστος δήμος και οργανώθηκε
Μάλιστα, επειδή υπήρχε και οικονομική δυνατότητα στον δικό μας Δήμο, υπήρχαν μεγάλες δυνατότητες, έγιναν και πάρα πολλά έργα υποδομής στην περίοδο μέχρι τον Καλλικράτη. Και στήθηκε πραγματικά ένας μηχανισμός, ένας Δήμος για τα επόμενα χρόνια που ήταν πολύ μπροστά από τους άλλους Δήμους της περιοχής. Μετά ήρθε ο Καλλικράτης. Ήρθε η άλλη διοικητική μεταρρύθμιση που συνένωσε τους τρεις Δήμους της Μίκρας, των Βασιλικών και της Θέρμης, πάλι βέβαια με έδρα τη Θέρμη, μια που ο μεγαλύτερος οικισμός και ο αρχαιότερος οικισμός, γιατί η Θέρμη είναι αρχαίος οικισμός, ήταν η Θέρμη. Αυτή η συνένωση έδωσε άλλες δυνατότητες και βέβαια άλλες προοπτικές. Επειδή υπάρχει πολύς δημόσιος ελεύθερος χώρος στα διοικητικά όρια του συνενωμένου Δήμου πλέον, νομίζω ότι γι' αυτό τον Δήμο υπάρχουν τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές και τεράστιες δυνατότητες αξιοποίηση του δημόσιου ελεύθερου χώρου, έτσι ώστε να εγκατασταθούν εδώ τέτοιες επιχειρήσεις που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την τοπική οικονομία. Μέχρι το 1998, 5.000 κοινότητες και δήμοι. Το 98 με τον νόμο Ιάννης Καποδίστριας, 1.000 και κάτι δήμοι. Στη δικιά μας περιοχή 4 κοινότητες συνενώθηκαν, το Αζωστοχώρι, η κοινότητα Αζωστοχωρίου, Χορτιάτη, Φιλίρου και Εξοχής. Το θέμα ήταν ότι μέσα σε μία νύχτα τότε έπρεπε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Καποδίστριας δημιούργησε συνολικά 910 δήμους και 124 κοινότητες, ενώ ο Καλλικράτης περιόρισε τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε 325 δήμους. Στο νομό Θεσσαλονίκης πριν από το 1999 υπήρχαν 103 κοινότητες και 24 δήμοι. Με το πρόγραμμα Καποδίστριας δημιουργήθηκαν 45 δήμοι και αυτοί με το πρόγραμμα Καλλικράτης περιορίστηκαν σε 14. Το 1998, όπως λέτε, μεταβάλλεται, αφού είχαν προηγηθεί τα συμβούλια περιοχής, ο Δήμος Σύνδου σε Δήμο Χεδόρου. Υπήρξα και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής τότε, μεταξύ του Δήμου Σύνδου και του Δήμου Ιωνίας. Σε εμάς υπήρξε το εξής παράδοξο, ότι ο Δήμος Ιωνίας μόλις το 1990 είχε συνενωθεί από την κοινότητα Διαβατών στην κοινότητα, και την κοινότητα Νέας Παγνησίας στο Δήμο Ιωνίας και πολύ γρήγορα μεταβλήθηκε και αυτός στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Καποδίστρια σε Δήμο Εχεδόρου. Άρα είχαμε διπλή συνένωση, εθελοντική συνένωση. Όλη η ιστορία δηλαδή της αυτοδιοίκησης της Ελλάδας είναι στο Δήμο Εχεδόρου. Υπήρξαν ο Δήμος Σύνδου και η κοινότητα Καλοκορίου. Υπήρξε ο συνενωμένος εθελοντικά Δήμος Ιωνίας που προήλθε από την κοινότητα Διαβατών και την κοινότητα Νέας Μαγνησίας και στη συνέχεια όλοι αυτοί συνενώθηκαν στο Δήμο Εχεδόρου. Προσωπική μου αντίληψη είναι ότι ενώ μπορούσε να ήταν ο Δήμος πιλότος της περιοχής, καταρχήν η μεταβολή, η θετική μεταβολή του Καποδίστρια για μένα έπρεπε να βασιστεί στην εμπειρία των αναπτυξιακών συνδέσμων και των συμβουλίων περιοχής. Υπήρχαν οι γεωγραφικές ενότητες και αυτές οι ίδιες γεωγραφικές ενότητες όφυλαν, αφού είχαν αποκτήσει αντίληψη συνεργασίας, είχαν φτιάξει τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, είχαν πάρει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα στην περιοχή. Για παράδειγμα, ως πρώτος πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Σύνδου Ιωνίας, είχαμε πάρει, θυμάμαι, τους πρώτους κάδους πίσω, πολύ πίσω όλα αυτά, το 1989-90. Είχαμε πάρει τα πρώτα πορηματοφόρα, είχαμε φτιάξει σταθμό μεταφόρτωσης. Υπήρχε λοιπόν μια συνεργασία που αναπτυσσόταν στην αυτοδιοίκηση και η οποία έφερε μια σχετική, μια εμπειρία συνεργασία στους ανθρώπους. Είχε φτιάξει γεωγραφικές ενότητες και αυτές έπρεπε να ακολουθήσουν μετά στο να μετασχηματιστούν σε Δήμους. Δυστυχώς πήγαμε σε νέο χάρτη, στο χάρτη του Καποδίστρια, που δεν τηρήθηκαν αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα στη δική μας περιοχή να έχουμε, σας λέω, αυτή τη συνένωση, να δημιουργηθεί ισχυρό μέγεθος, το οποίο βέβαια δεν συνοδεύτηκε
ούτε με τεχνική στήριξη που ήταν από τα προαπαιτούμενα της αλλαγής, ούτε από πόρους, ούτε από εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία θα βοηθούσαν στο να πραγματικά να μεταξελιχθεί έστω και πιλωτικά αυτή η περιοχή που σας είπα ότι περιείχε όλη την ιστορική διαδρομή των αλλαγών στην αυτοδιοίκηση σε κάτι ισχυρό. Δυστυχώς συνεχίσαμε με τον Καλλικράτη, όπου στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως το μοναδικό παράδειγμα στην ύπαιδρο της Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια, όπου είχαμε συνενώσεις οι οποίες ήταν δυσανάλογα μεγάλες από το σύνολο της χώρας, τους 8 δήμους τους οποίους περιλαμβάνει η ενότητα της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης, και οι δήμοι αντιμετωπίζουν και μετά την κρίση σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία. Ακόμα δεν αφομοιώσαμε τις αλλαγές του Καποδίστρια, ήρθε και ο Καλλικράτης, και στις συζητήσεις που έχουμε με τους δημάρχους τα μεγέθη είναι δυσλειτουργικά, γιατί δεν συνοδεύτηκε όλο αυτό με πόρους, με στελέχωση υπηρεσιών και με αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία θα άλλαζαν τις περιοχές. Η πρώτη φάση ήταν υποχρεωτική πρακτικά του Καποδίστρια δηλαδή, γιατί μετά ακολούθησε και η επόμενη του Καλλικράτη, για να μπορέσει να αποκτήσει υπόσταση η τοπική αυτοδιοίκηση και να επιτελέσει το συναγματικό της καθήκον, το οποίο είναι να φροντίσει την ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων της περιοχής. Προφανώς ένας δήμαρχος ή κοινοτάρχης, ο οποίος το μόνο πράγμα που κάνει είναι να εκδίδει πιστοποιητικά ή να εφαρμόζει κάποιες κρατικές οδηγίες, δεν θεωρείται αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτό αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση είναι μια βαθμίδα της διοίκησης στην πραγματικότητα, η οποία φροντίζει για τα δικά της αναπτυξιακά σχέδια, για την ευημερία της περιοχής και την ανάπτυξη της περιοχής και την προστασία των συμφερόντων των κατοίκων. Οι κοινότητες ήταν αυτοδιοικητικοί μηχανισμοί που λειτουργούσαν επί της ουσίας με τους αιρετούς. Με έναν δύο υπαλλήλους, χωρίς καμία τεχνική υπηρεσία, πουθενά δεν υπήρχε τεχνική υπηρεσία, υπήρχαν ένας ή δύο γραμματείς και υπήρχαν και οι λεγόμενοι νερουλάδες. Να σας πω ότι το πρώτο απορριμματοφόρο στη Θέρμη το πήραμε το 83, 84, το 82 δεν είχε η Θέρμη απορριμματοφόρο. Μαζεύαμε τα σκουπίδια με ένα τρακτέρ και μια καρότσα. Και τα πετούσαμε λίγο παραπέρα, στη χωματερή που υπήρχε στο δίκο μας. Έτσι λειτουργούσαν οι κοινότητες. Συνήθως οι πρόεδροι, πολλοί από τους οποίους δεν ζούσαν στα χωριά τους, ζούσαν στην πόλη, κουβαλούσαν τη σφραγίδα στην τσέπη τους. Αυτή την αυτοδιοίκηση είχαμε πριν. Μην νομίζετε, βέβαια, θα έλεγα ότι υπήρχε μία μεγαλύτερη αμεσότητα των αυτοδιοικητικών με τους πολίτες. Αλλά και σήμερα, επειδή υπάρχουν τα τοπικά συμβούλια, παρά το ότι δεν έχουν αρμοδιότητες, όμως στην καθημερινότητα μπορούν και βοηθούν πραγματικά, γιατί ζουν στα χωριά τους, συναναστρέφονται και φουγκράζονται τους πολίτες και την κοινωνία, άρα είναι σε θέση να βοηθήσουν, εφόσον υπάρχει συνεργασία με την διοίκηση του Δήμου, είναι σε θέση να βοηθήσουν την καθημερινότητα. Αυτό ήταν το επίπεδο των κοινοτήτων προ-Καποδίστρια. Σιγά σιγά με τον Καποδίστρια οργανώθηκαν οι Δήμοι, φτιάξαν τεχνικές υπηρεσίες, φτιάξαν οικονομικές υπηρεσίες, φτιάξαν διπλογραφικό για να υπάρχει έλεγχος, γιατί ο ελεγκτικός μηχανισμός τότε, ο έλεγχος νομιμότητος όπως προβλέπει το αυτοδιοικητικό της αυτοδιοίκησης και ο νόμος και το Σύνταγμα, γινόταν από την νομαρχία. Μετά είχαμε τον διορισμένο νομάρχη, τον εκλεγμένο νομάρχη, και μετά είχαμε τον Περιφερειάρχη συνέχεια, όπου πραγματικά η αυτοδιοίκηση αναπτύσσεται και αποκτά μία νομική οντότητα τέτοια που είναι σε θέση να διαχειριστεί και αναπτυξιακές δυνατότητες, αλλά και κονδύλια που προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω βέβαια είτε περιφερειακών προκηρύξεων, είτε τομεακών από τα Υπουργεία, λόγω
της δημιουργίας των υπηρεσιών υπάρχει δυνατότητα να τα διαχειριστεί η αυτοδιοίκηση σήμερα. Με ποια κριτήρια όμως προέκυψε ο νέος χάρτης της χώρας, τι κυριάρχησε στο ζύγι των αποφάσεων, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, χωροταξικά, αναπτυξιακά κριτήρια? Συνυπολογίστηκε η διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας ή κυριάρχησαν τοπικιστικά ή και κομματικά κριτήρια? Επί της αρχής πάντως πρέπει να πω ότι αυτή η κίνηση φαίνεται ότι είναι επιβεβλημένη και ορθολογική. Δηλαδή είτε με γεωγραφικά κριτήρια το εξετάσουμε, είτε με τομιακά, είτε και με πολιτικά. Η λογική του μειώνω τον αριθμό των δήμων και τους καθιστώ δυνητικά ισχυρότερους θεσμικά και οργανωτικά είναι μια λογική η οποία, όπως σας είπα, έχει κατησχίσει σε όλη την Ευρώπη και κυριαρχεί πια. Και σας λέω, οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ένωσης πάρουμε, ειδικά τα παλιά κρατημέλη της Δυτικής Ευρώπης, θα διαπιστώσουμε ότι μια τέτοια διαδρομή σαν της Ελλάδας ακολούθησαν και αυτές τις χώρες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν διάφορες παράμετροι που περιπλέκουν αυτή την κατάσταση. Καταρχάς, ο γεωγραφικός. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο γεωγραφικό κατακαιρματισμό. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, τα οποία βέβαια εν μέρη τα αναγνώρισε και η μεταρρύθμιση του 2009-10. Το παράδειγμα των νησιών, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό. Άρα δεν υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο απλά και επί της αρχής μπορεί να εφαρμοστεί με πλήρη επιτυχία. Πέρα από το γεωγραφικό κατακαιρματισμό υπάρχει και το ζήτημα της χωροταξικής ανισότητας. Υπάρχουν περιοχές της χώρας οι οποίες είναι εξαιρετικά αεροκατοικημένες, άλλες που είναι πυκνοκατοικημένες, με μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού. Άρα δεν μπορεί να περιμένει κανείς μια ίδια μεταχείριση, με επιστημονικά κριτήρια πάντα μιλάω έτσι, για μια περιοχή, ένα δήμο της Αττικής και ένα δήμο της Ευρυτανίας ή για ένα δήμο των Δωδεκανήσων. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Εκεί υπάρχουν και αντικειμενικά ορθολογικά κριτήρια, υπάρχουν όμως και πολύ έντονα πολιτικά κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια, πρέπει να το πω, τίθενται επί της αρχής. Δηλαδή, κανείς επιστήμονας και από τους πιο ειδικούς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορούμε να βγάλουμε την πολιτική έξω από το ζήτημα της αποκέντρωσης. Ίσα-ίσα, το θέμα των πολιτικών προτιμήσεων, το τι θέλουν οι πολίτες δηλαδή, είναι ένα μείζον ζήτημα και ένα μείζον κριτήριο για το αν θα κάνουμε αποκέντρωση και πόση αποκέντρωση πρέπει να κάνουμε. Και εδώ εμφανίζεται και φιλοχωρεί, αν θέλετε, και το πολιτικό κριτήριο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα του συγκεντρωτισμού στην Ελλάδα και υπάρχει και μια αντίφαση, αν θέλετε, επί της αρχής, το πώς να κάνεις αποκέντρωση με συγκεντρωτικό τρόπο. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να γίνει λίγο μεγαλύτερη κουβέντα. Ευτυχώς, αυτά που λέμε κομματικά κριτήρια ή τοπικά κριτήρια στην πραγματικότητα, κομματικά με την έννοια το ένα κόμμα λέει αυτό, είναι οι τοπικές επιτροπές ή οι τοπικοί παράγοντες των κομμάτων. Ευτυχώς αυτά είχαν ελάχιστη επίδραση. Άλλωστε γι' αυτό διατηρήθηκε και το σχέδιο και η εφαρμογή του. Εκείνο το οποίο ήταν από τα πρώτα χαρακτηριστικά είναι τα πληθυσμιακά μεγέθη, η έκταση, η τοπική οικονομία και η συγκρότηση της περιοχής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός ο θεσμός είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργήσει και να παράγει αποτελέσματα. Έτσι ώστε εμείς, εσείς και εγώ οι δημότες, να μπορούμε να έχουμε μία αναφορά με βάση την αρχή της εγκύτητας. Υπάρχουν δύο αρχές στην αυτοδιοίκηση, η εγκύτητα και η επικουρικότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα τη δεύτερη την ξεχνάμε. Όταν λέμε επικουρικότητα εννοούμε ότι αν ο Δήμος ή το τοπικό διαμέρισμα, η τοπική ενότητα, η δημοτική ενότητα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά μας σαν πολίτες, τότε ο παραπάνω βαθμός, είτε αυτός είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το περιφερειακό διαμέρισμα ή ακόμα και το κράτος, βοηθάει τον παρακάτω. Δεν αναλαμβάνει αυτός να το κάνει. Εγώ συμμετείχα και στον Καλλικράτη στη διαμόρφωσή του, συμμετείχα και στο Καποδίστρια τότε που γίνανε οι 1033 και μετά φυσικά στον Καλλικράτη που γίνανε οι 325, σήμερα 331 δήμοι και οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Κυρίως εκείνο το οποίο έκανα εγώ ήταν ακριβώς η διαμόρφωση και η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. Και επειδή αυτό έγινε με αντικειμενικούς όρους, με βάση τις πρόνοιες που έχει το Σύνταγμα και τις αποφάσεις των κεντρικών οργάνων της τότε ΚΕΔ και μετά ΚΕΔΕ, υπήρχαν ελάχιστες αντιδράσεις.
Τέλος πάντων, πάντα υπάρχουν αντιδράσεις, όπως ξέρετε. Δηλαδή, αν ξαφνικά πούμε ο τάδε δρόμος από εκεί που πηγαίνει προς τα δεξιά, πηγαίνει προς τα αριστερά, θα εμφανιστεί μια ομάδα ανθρώπων που θα λέει ότι από παράδοση οι συνήθειές μας είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Στην περίπτωσή μας και στους άλλους γύρω δήμους υπήρχαν διοικήσεις, οι οποίες εξάλλου διοικήσεις αλλάζουν στις περισσότερες περιπτώσεων κάθε τετραετία ή κάθε πενταετία, ανάλογα από την γίνονται εκλογές. Ο σχεδιασμός κατά βάση είχε επιστημονικά, αντικειμενικά, αξιοκρατικά κριτήρια. Μάλιστα θα έλεγα ότι η πολιτεία δεν θα έπρεπε να φοβηθεί αντιδράσεις, θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο τολμηρός ο Καλλικράτης. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια πολύ σοβαρή μελέτη και πρόταση, την οποία υποστήριζα και εγώ. Αντί να γίνουμε 4-5 δήμοι στην δυτική, βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαμε να είμαστε 2 δήμοι. Ένας δήμος από την Οδό Λαγκαδά και προς την πόλη και ένας άλλος δήμος από την Οδό Λαγκαδά προς τα δυτικά. Έτσι θα δημιουργούνταν ένα σύνολο περίπου 3 δήμων στην πόλη, που θα ήταν ισοϋψής και ισοδύναμη περίπου με τον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης, για να μην υπάρχει αυτή η ανισομέρεια, όπου ο κεντρικός δήμος της Θεσσαλονίκης είναι περίπου 300.000 κάτοικοι, ενώ οι άλλοι περιφερειακά είμαστε περίπου 100.000 κατοίκων. Εάν γινόταν δεκτή αυτή η πρόταση, θα μιλούσαμε για 2-3 δήμους των 200 και χιλιάδων, που θα ήταν περίπου ισοϋψής με τον κεντρικό δήμο και θα ήταν πιο ισορροπημένα. Επίσης, η πολιτεία άφησε για μετά το πιο αναγκαίο και βασικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη, την Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση, πράγμα που σημαίνει στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης και ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπου όταν υπάρχουν παραπάνω από 2-3-4 δήμοι, υπάρχει και εκλογή Μητροπολιτικής Διοίκησης, Μητροπολιτικού Δημάρχου, που θα έλυνε αρκετά προβλήματα συνεννόησης, συνεργασίας ή επικάλυψης αρμοδιοτήτων, που είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων, που ορθά έγινε και έπρεπε να μεταφερθούν και άλλες αρμοδιότητες, αλλά υπάρχει μία σύγχυση, γιατί πολλές φορές εμπλέκεται η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και σε ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Στο νέο χάρτη έπαιξε σίγουρα ρόλο οι παρεμβάσεις κομματικές που εκείνη την εποχή κυβερνούσαν. Και αυτό ήταν λάθος, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ήταν λάθος αυτό, γιατί μετά είδαμε ότι υπήρχαν ψηλοαλλαγές, γιατί γίναν λάθη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για την εκλογή του Δημάρχου, στην αυτοδιοίκηση έχουμε μάθει ότι τα πράγματα είναι άκρως τοπικά και αναδεικνύουν πρόσωπα και ανθρώπους. Ανθρώπους αποτελεσματικούς, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φέρουν εις πέρας πάρα πολλά θέματα, και γι' αυτό το λόγο η αυτοδιοίκηση έχει πετύχει σε αυτό. Εκείνη την εποχή όμως σίγουρα έπαιξε ρόλο, γιατί ήταν κάτι το άγνωστο και στα μεγάλα αστικά κέντρα σίγουρα. Αλλά οι συνεννόησεις με τον Καποδίστρια που έγινε περισσότερο στις περιφέρειες δεν προλάβαιναν οι συμπολίτες να γνωρίσουν από άλλες περιοχές ανθρώπους. Μπορεί βέβαια να είχαν, ο καθένας είχε ένα παρελθόν, αλλά δεν προλάβαιναν να γνωρίσουν, έπαιξε ένα ρόλο, αλλά μέχρι ένα σημείο για την πρώτη τετραετία. Μετέπειτα δηλαδή, επειδή ο θεσμός του Καποδίστρια διήρξε 3 δημοτικές θητείες. Μετά πήγαμε στον Καλλικράτη, αλλά τις 3 δημοτικές θητείες αυτές την πρώτη φορά έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά μετά ήταν το τι θα γινόταν από εκεί και πέρα, που τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Στον Καποδίστρια χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη η παθογένεια η οποία μας χαρακτηρίζει, ενώ
ότι όλα τα κάνουμε τελικά πολιτική, προφανώς και υπήρξαν. Κανείς δεν έπεισε ότι τα πληθυσμιακά μεγέθη, τα οποία πρέπει να έχουν αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, μπορεί σε μια περιοχή να πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλα μεγέθη και μπορεί σε μια άλλη περιοχή να πρέπει να κάνεις πολύ μικρά. Δεν μπορεί να πας με ένα γενικό κανόνα να αντιμετωπίσεις περιοχές, όταν για παράδειγμα δεν μπορούσες να διορθώσεις τον Καλλικράτη τα ζητήματα που αφορούσαν να φύγουν οι οικισμοί από υφιστάμενο Δήμο και να πάνε σε άλλο Δήμο. Είχαμε παραδείγματα που εξαιτίας της πρώτης συγκρότησης που Καποδίστρια δεν δόθηκε η δυνατότητα. Στην Ήπειρο Θεσσαλονίκης, μεγάλο παράδειγμα είναι ο μεγάλος Δήμος του Λαγκαδά, όπου δεν προέκυψε ένας ορεινός Δήμος στην περιοχή του Σοχού, ακόμα και τώρα, ή στην περιοχή του Καλλινδίων και εδώ του Αγγλιβερίου, που ακόμα και τώρα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Σοχού, διαμορφώνει προβλήματα και κοινωνικά με τις αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και αναπτυξιακά, διότι ποτέ το μέγεθος του Δήμου Λαγκαδά δεν έδεσε με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Και να σας πω, το ζήτημα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων, πολλές αρμοδιοτήτες μεταφέρθηκαν στους Δήμους. Πώς θα τις ασκήσουν από τη στιγμή που δεν έχουν προσωπικό και δεν έχουν μέσα? Στο πολιτικό ζήτημα, εάν θα συνενωθούμε να φτιάξουμε ισχυρότερους Δήμους, συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ενός. Mm-hmm. Μόνο το ΚΚΕ δεν συμφώνησε. Όλοι οι άλλοι συμφώνησαν. Και στο συνέδριο της Κυλλήνης ήταν σχεδόν ομόφωνη η απόφαση. Όμως το χώρο ταξικό, που είναι μία πτυχή της υλοποίησης ενός πολιτικού σχεδιασμού στον οποίο συμφωνούμε όλοι, στο χώρο ταξικό δεν συμφωνούσαμε όλοι. Προφανώς και δεν συμφωνούσαμε όλοι, ο καθένας είχε τη δική του προσέγγιση και προφανώς και παρίσφρησαν και τα πολιτικά κόμματα, κυρίως το κόμμα που κυβερνούσε τότε με τον Υπουργό, που παρά το ότι ο Υπουργός ήταν πολύ σκληρός και δεν δεχόταν ο Ραγκούσης, δεν δεχόταν ούτε τους αυτοδιοικητικούς να δει. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι δεν έγιναν χωροταξικά κάποια λάθη, τα οποία όμως θεωρώ ότι ο χρόνος μπορεί να τα αναδείξει και μπορεί να διορθωθούν. Και εγώ διαφωνώ πάντως, να ξέρετε, με τη δημιουργία 2 δήμων σε νησιά ή 3 δήμων σε νησιά. Είναι λάθος τεράστιο. Η πολιτική, η αυτοδιοικητική σε επίπεδο νησιών πρέπει να είναι ενιαία. Δεν μπορεί να φτιάξεις 2 δήμους στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, και να σκοτώνονται ποιος θα πάρει το νερό από το φράγμα και να έχουν τέτοιου είδους διαμάχες σε ένα νησί. Μπορεί κάλλιστα με αποκεντρωμένες λειτουργίες να οργανωθούν όλες οι υπηρεσίες σε ένα Δήμο με ενιαίες πολιτικές σε επίπεδο νησιού. Είναι λάθος για μένα αυτό που έγινε, που χώρισαν τα νησιά σε πολλούς Δήμους.